Ξέρω τι σκέφτεσαι. Λες τόσο καιρό έχει βγει το The Force Awakens, τώρα βρήκα να μιλήσει για αυτήν την ταινία ο Θωμά. Και θα σου πω ότι το κάνω τώρα για τρει λόγου. Πρώτον, γιατί όταν βγήκε η ταινία εγώ δεν είχα το κανάλι. Πώ θε δηλαδή να έχω μιλήσει για αυτήν. Δεύτερον, είδα τώρα την ταινία. Και τρίτον, γιατί. Γιατί απλά μπορώ. Και επειδή θες να συνεχίσεις να μου την παίρνει, θα πει ρε Θωμά, τόσο καιρό έχω δει πόσα και πόσα βίντεο για το The Force Awakens από ανθρώπους που είναι και πιο ειδικοί, ξέρουν και περισσότερα από Star Wars, γιατί να δω εσένα. Ακριβώς αυτό φίλε μου, γιατί σε αυτό το βίντεο θα δεις την άποψη ενός ανθρώπου που ούτε είναι πορωμένος με τα Star Wars και ενός ανθρώπου που στην ουσία ξεκινάει τα Star Wars από την συγκεκριμένη ταινία. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Εγώ τα παλιά Star Wars, δηλαδή το 4 και το 5, το 6 δεν το είχα δει ποτέ. Τα είχα δει σε πολύ μικρή ηλικία, οπότε δεν θυμάμαι απολύτω τίποτα. Και είπα τώρα να ξεκινήσω με τα καινούρια. Θα μου πει, τα παλιά είναι πιο ωραία, γιατί ξεκινά από τα καινούρια. Παιδιά, δεν με νοιάζει αυτό. Απλά ξεκινάω από τα καινούρια, γιατί είναι οπτικά πιο ελκυστικά. Και είπα, μήπω βλέποντα, θα μπορωθώ και εδώ και τα παλιά. Οπότε μείνε μέχρι το τέλος για να δεις πώς είδαν το The Force Awakens τα άτομα που βλέπαν Star Wars για πρώτη φορά. May the Force be with you. Ε, βασικά, with me. Φύγαμε! So, για αρχή να πω spoiler alerts σε αυτούς που δεν τα έχουν δει και τα σχετικά, άμα δεν το έχεις δει φύγε και τέτοια, τα ξέρετε, προχωράμε. Σκηνοθέτης του The Force Awakens είναι ο πολιούχος του Star Wars, J.J. Abrams και πρωταγωνιστούν οι e. Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Harrison Ford, Μαρκ Χάμιλ για 5 δευτερόλεπτα περίπου και ο υπέρτατο Adam Driver που είναι όνομα και πράγμα κατά τη γνώμη μου σε αυτή την ταινία παιδιά αφού οδηγεί μια ολόκληρη ταινία προς το καλύτερο. Τρεις δεκαετίες λοιπόν μετά την ήττα της αυτοκρατορίας μια νέα απειλή γεννιέται μέσα από το πρώτο τάγμα. Ένα στρατιώτη τη αυτοκρατορία εν ονόματι Φιν επαναστατεί και μαζί με τη ρακοσυλέκτρια Ρέι βρίσκονται να ψάχνουν τα ίχνη του για χρόνια εξαφανισμένου Λουκ Skywalker. Η ταινία μα ξεκινάει δείχνοντα τον λόγο και τον τρόπο που ο Φιν αλλάζει στρατόπεδο. Εδώ πολύ ωραία σκηνοθετική πενελιά είναι η ματωμένη παλάμη πάνω στο κράνο του Τρούπερ που σε κάνει να το ξεχωρίζει από το πλήθο μέσα στη μάχη. Αλλά. τι μου θυμίζει αυτό ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει. Α, ναι. Γενικά μου αρέσει η ιδέα που ένα στρατιώτη μέσα από το πρώτο τάγμα γίνεται βασικό συντελεστή τη Επανάσταση. Και δεν το κάνει βεβαιασμένα αυτό η ταινία, αφού στην αρχή ο Φιν έχει πιο πολλέ τάση φυγή παρά θέλει να βοηθήσει την Επανάσταση. Αυτή που του αλλάζει η γνώμη είναι η Ρέι, γιατί είναι ολοφάνερο ότι του γυάλισε τον Κομμενάκι. Που παρεμπιπτόντω η Ρέι είναι και η Αγγλίδα Σινατσάκι. Μια και πιάσαμε τη Ρέι, όμω, να πούμε πω άλλη μια όμορφη πινελιά είναι πω η Ρέι στην ταινία έχει πόρωση με τους Τζετάι, έχει διαβάσει τα πάντα για αυτούς, έχει όνειρο να γίνει πιλότος. Είναι δηλαδή ο χαρακτήρας μέσα στην ταινία που μπορεί να ταυτιστεί ο κάθε μικρός φίλος της ταινία και όχι μόνο. Ένα ακόμα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που έχει γενικά ο κόσμος του Star Wars είναι ότι έχει την ικανότητα και σε δένει με άψυχα όντα. Και αυτό το ξέρω πολύ καλά από το The Mandalorian Όμω εδώ, σε συγκεκριμένη ταινία, γίνεται με το ρομποτάκι των BB8 που ακολουθεί τη Ρέι σε κάθε τη βήμα. Βέβαια, όταν συνομιλούν αυτοί μεταξύ του, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό. Μια πράσινη, δεν τη παζάρι. παιδί μου. Και πάμε στον κακό μας, Τον δεύτερο δηλαδή. Γιατί έχει και το Supreme Leader. Ο Κάιλο Ρεν που τον υποδίεται η ηθοποιάρα που ονομάζεται Adam Driver είναι στην ουσία ένα κακομαθημένο που θέλει να γίνει Βέιντε. Και αυτό η ταινία μας το δείχνει σε πολλές σκηνές και σε ακόμα ρωτάς ποιες σκηνές. Ποιες σκηνές. Να του. Πρώτο και σημαντικότερο μιλάει στο καμένο κράνος του παππού του. Γιατί ναι, ο Vader είναι παππούς του και εφόσον έχει καεί το κράνο και δεν μπορεί να το φορέσει, γιατί πιστέψτε με, άμα δεν ήταν καμένο θα το φορούσε, έχει φτιάξει μια φθηνή απομίμηση και κυκλοφορή. Είναι σαν αυτού που πάνε και παίρνουν τα μούφα αντίτα, τα αμπίμπα και τα φοράνε και μετά βρωμάει το πόδι του για πάντα. Σαν αυτού είναι. Βρωμάνε τα πόδια του Κάιλο Ρεν. Α με αφού δεν καταλαβαίνει. Καλά, Μέχρι και ο Supreme Leader τον έχει καταλάβει και του λέει συνέχεια είσαι ο επόμενο Βέιντερ και ο επόμενο Βέιντερ. Βέβαια, εάν εξαιρέσει κανείς την ποζεριά του Κάι Ρεν, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στην ταινία. Κάτι γνώμη. Το The Force Awakens για το είδος του είναι αρκετά καλή ταινία. Έχει πολύ ωραίους χαρακτήρες, έχει ωραία πλοκή, έχει υπερτέλεια μουσική, έχει πολύ ωραίο ρυθμό και σε κρατάει κολλημένο στην οθόνη από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν κάνει καμία απολύτως κοιλιά. Το μόνο που έχω να της προσάψω είναι η πολύ απότομη εξέλιξη του χαρακτήρα της Ρεϊ και ο εξευτελισμός του κακού της. Η Ρεϊ ξεκινάει σαν μια ονειροπόλαρα κοσιλέκτρια και καταλήγει να νικάει σε μάχη έναν Σιθ lord. Μόνο που όλο αυτό ρε παιδιά δεν σετάρεται σωστά. Μας τη δείχνει να κάνει Jedi Mind Trick χωρίς να μας εξηγεί πως το έμαθε αυτό αλλά και τι είναι αυτό. Βέβαια, για το δεύτερο, σου λέει τραβοδέ τι παλιέ ταινίε και δεν μπορώ να πω, έχει δίκιο σε αυτό. Χειρίζεται το φωτόσπαθο με αριστοτεχνικό τρόπο, χωρί να μα έχει δείξει η ταινία ότι κάποιο τη το έμαθε, ρε παιδί μου. Γενικά, χειρίζεται την δύναμη με μεγάλη ευκολία. Πράγμα που θέλει εκπαίδευση και το ότι θέλει εκπαίδευση φαίνεται στην ίδια την ταινία. Εδώ. Τι λε, βρε κεφτέ! Λίγο πριν σε τραυμάτισε ένα πρώην στον Trooper. Και θε τώρα να γίνει και δάσκαλο. Άντε να γαλήσω. Και εδώ, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο λάθο τη ταινία, κατ' εμέ. Ότι ξεφτιλίζει το κακό τη. Και με την σκηνή που προανέφερα, αλλά και με την σκηνή που η Ray, μια καινούρια στη φάση τη δύναμη κτλ., τον κερδίζει σε μία μεταξύ του μάχη. Θα μου πει, ήταν τραυματισμένο. Αλλά και πάλι, ρε παιδιά. Ρε Τζέι Abrams, αγόρι μου, εάν τον κερδίζουν τόσο εύκολα στην πρώτη ταινία Πώ περιμένει να τον φοβόμαστε αυτόν τον κακό στην επόμενη? Πιο πολύ φοβάμαι την κρίπη φάτσα του Πού. παρά τον Καϊ Λορέν. Τι να σου πω. Τελικά η Ρέι καταφέρνει και βρίσκει τον Σκάι και μπορεί να μην σε τραβήξει ο κακό για να δει την επόμενη ταινία, αλλά σίγουρα θε να δει τι παίζει με τον Σκάι Βόκερ. Εν κατακλείδη όμω, το The Force Awakens, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία όπω προανέφερα και είναι και οικογενειακή ταινία γιατί δεν έχει αίμα, δεν έχει σκληρές σκηνέ, δεν έχει βία, δεν έχει ερωτικές σκηνέ, έχει όμως όλα τα άλλα. Γι' αυτό σε όσους αρέσει αυτό το είδος, παιδιά θα γουστάρετε σίγουρα. Και θα θέλετε να δείτε και την επόμενη ταινία όπως και εγώ. Εσείς γράψτε μου τη γνώμη σας για το The Force Awakens, στάθηκε πιστεύετε αντάξιο των περιστάσεων ή όχι. Έλα οι πορωμένοι με το Star Wars να βάλουν φωτιά στο comment section. Απλά, guys, please, όχι spoilers και όχι αναφορές στις άλλες ταινίες του Star Wars. Θέλω να μιλήσουμε μόνο για αυτή. Ευχαριστώ. Εγώ ήμουν ο Θωμά. Εάν θέλει να βλέπει περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησε με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε ω το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνει. Εάν θε να το δουν και άλλοι, κοινοποίησέ το. Και για να μην χάσει τα επόμενα, πάτησε το κουμπί τη εγγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.